Και τελικά τα μόνο ονόματα που άκουσε ήταν το δικό μου και του Φλαμπουράρη. Τα άλλα ήταν νομοθετήματα που ευνοήσαμε κόσμο, όντως ξαναπροσλάβαμε δασκάλους, καθαρίστριες και πολλά άλλα τοπήματα. Ήταν ένα σκάνδαλο που απεφεύχθη από ό,τι φαίνεται. Δεν ολοκληρώθηκε, είτε επειδή πίεση, αντιπολίτευση, είτε όχι. Άρα η λίστα είναι πολύ ρηχή. Και φαντάζομαι επειδή ήταν πολύ ρηχή αυτή η λίστα, γι' αυτό άκουσα και το όνομά μου. Πρέπει να τοποθετηθεί ευθέως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή τη λέξη κουκουλώθηκε η υπόθεση Φλαμπουράρη Σταθάκη από την Επιτροπή Πόθεν Έσχεση, την έχω ακούσει μόνο από αυτή την πτέρυγα. Θέλω να μας πει λοιπόν πώς κουκουλώθηκε μία υπόθεση στην οποία η πλειοψηφία είναι δικαστές. Άκουσα εκπληκτικούς λόγους του κ. Μητσοτάκη για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αμφισβητεί τη δικαστική υπόσταση της Επιτροπής Πόθεν Έσχεσης. Τρεις δικαστές, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτοί εισηγούνται, αυτοί αποφασίζουν. Οι υπόλοιποι είναι τρεις βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων. Άρα το πρώτο θέμα είναι απλό. Αμφισβητείτε η ανεξαρτησία της Επιτροπής Πόθεν Έσχεσης της Βουλής? Να μας το πει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε τους θεσμούς. Δεύτερο, η υπόθεση αυτή, υπενθυμίζω, έχει και ένα άλλο ατόπιμα που δεν το περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν τέθηκε το όνομά μου σε αυτή την ιστορία, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πατέρας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με δημόσια δήλωσή του τέθηκε στο πλευρό μου και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Τιμάμε τον πατέρα μας πριν από όλα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταθάκη. Ο κύριος Λοβέρδος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε.